Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα η εκπομπή θα είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Θα μάθουμε πώς ακριβώς λειτουργεί χρόνια τώρα η μαφία. Νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό να μάθετε πώς ακριβώς λειτουργεί η μαφία σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά και πώς ακριβώς προετοιμάζεται ο κόσμος για να αφήσει τη μαφία να υλοποιήσει τα σχέδιά της. Το δρόμος είναι δύσκολος, αλλά όχι αδιέξοδο. Κάποιος, δεν τον γνωρίζω, Κωνσταντίνος Γκάμπριελ, ήταν η αιτία για να κάνω μία ολόκληρη εκπομπή για αυτόν. Αν ακούσετε ολόκληρη την εκπομπή, θα καταλάβετε απ' άκρη σ' άκρη τι ακριβώς παίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι ακριβώς γίνεται και στην Ελλάδα. Τι ακριβώς γίνεται με εμάς όλους και τι μας κάνουνε. Καθίστε αναπαυτικά. Πάρτε ηρεμιστικά, popcorn, ό,τι θέλει ο καθένας, αντιυπερτασικά, δεν ξέρω. Θα ακούσετε αλήθειες που πραγματικά όταν εγώ προσωπικά διάβαζα το κείμενο, κοιτούσα το ταβάνι και προσπαθούσα να χωνέψω αυτό που πραγματικά μου αναμετέδωσε το κείμενο αυτό. Τι να πω. Θα κρίνετε εσείς. Τίτλος. Κάντο όπως η μαφία. Ξεκινάει ως εξής. Στην καθιερωμένη πλέον συνάντηση στο Όστερμπεργκ της Ολλανδίας, το τριήμερο συνέδριο όδευε προς το τέλος του. Ο Λάσκι αποβιβάστηκε από το τρένο και κατευθυνόταν προς το πολυτελές ξενοδοχείο με γρήγορους βηματισμούς, ενώ ο ιδρώτας ήταν πλέον εμφανής στο πρόσωπό του. Καλά ντυμένος, όπως το συνήθιζε, με κουστούμι, γραβάτα, καπέλο και ένα πουκάμισο πλέον μουσκεμένο. Δεν ήταν αργοπορημένος, αλλά το άγχος τον έκανε να παραμιλά και σχεδόν να τρέχει. Αν και προετοιμασμένος για αυτή την ομιλία, δεν ήξερε καν τον αντίκτυπό της. Ήταν πολύ διαφορετική από τις συνηθισμένες και το κοινό μάλλον ιδιότροπο. Έφτασε στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου, όπου κάποιοι σύνευροι έκαναν διάλειμμα απολαμβάνοντας τη λιακάδα. Μερικοί καυγάδιζαν. Άλλοι γυάλιζαν τα όπλα τους. Άλλοι ουρούσαν και έφτυναν όπου έβρισκαν. Άλλοι έκαναν σκοποβολή με τα πετούμενα του ουρανού και τους κορμούς των δέντρων. Τον έπιασε τον Λάσκι απελπισία. Σκέφτηκε πόσο μάταιο θα ήταν ίσως και επικίνδυνο να κάνει κατήχηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά το όραμά του για μία ακόμη φορά τον έκανε να ξεπεράσει τους ενδιασμούς. Ανέβηκε τις σκάλες, πέρασε τη μία μεγάλη πόρτα του ξενοδοχείου και έφτασε έξω από την κεντρική αίθουσα των συνομιλιών. Ένα μεγάλο πανό δίπλα από την είσοδο καλωσόριζε τους σύνεδρους με μεγάλα γράμματα. Καλωσορίσατε στο 28ο συνέδριο υποψηφίων δικτατόρων. Και από κάτω με πιο μικρά γράμματα, οι ιδέες είναι πιο ισχυρές από τα όπλα, αφού δεν θα
αφήναμε όπλα στους εχθρούς μας, γιατί να τους αφήνουμε να έχουν ιδέες. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Μπήκε λοιπόν στην αίθουσα και κατευθύνθηκε προς το βάθρο, αφού πλησίαζε η ώρα της ομιλίας του. Εκείνη τη στιγμή μιλούσε ο Αγκούστο, που εξηγούσε το σχέδιο Κόνδορ, που λίγα χρόνια πριν τον βοήθησε να πάρει την εξουσία. Όταν ο Χιλιανός τελείωσε την ομιλία του, καταχειροκροτήθηκε και ο συντονιστής προλόγησε τον κύριο Λάνσκι. Ένας επιτυχημένος φίλος, ένας πραγματικός οικονομικός εγκέφαλος, θα κλείσει το φετινό μας συνέδριο. Δημιουργεί πλούτο εκεί που δεν υπάρχει, χωρίς μπλεξίματα με το νόμο, αλλά και χωρίς τη χρήση όπλων. Καλούμε στο βάθρο τον κύριο Μέγερ Λάνσκι να παρουσιάσει την εργασία με τίτλο «Κάντο όπως η μαφία». Κάποια χλιαρά χειροκροτήματα ακούστηκαν και ο Λάνσκι, αποφεύγοντας να ρίξει ματιά στο κοινό για να μην αποθαρρυνθεί, ανέβηκε στο βάθρο. Ξεκίνησε την ομιλία του προσπαθώντας να είναι όσο πιο φιλικός γίνεται. Αγαπητοί σύνεδροι, είναι τιμή να έχω απέναντί μου φιλόδοξους ανθρώπους με όνειρα για την εξουσία. Εξουσία που όμως λίγοι μπόρεσαν να κατακτήσουν και ακόμη λιγότεροι να κρατήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να με συγχωρήσει και ο προηγούμενος ομιλητής, αλλά δεν βλέπω να μακροημερεύει η εξουσία του στο Σαντιάγκο. Και ας έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη σιδερένια πυγμή. Και στην Ελλάδα, οι συνάδελφοί σας είναι στη φυλακή εδώ και 7 χρόνια. Ο Ράκος στην Ουγγαρία, ακόμη και με την τακτική του Σαλαμιού, διατηρήθηκε μόλις 11 χρόνια. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι απόπειρες κατάληψης της εξουσίας είτε αποτυγχάνουν είτε δεν έχουν μεγάλη διάρκεια? Ένας από το κοινό με μεγάλα μουστάκια και κοντόχοντρο σβέρκο πετάχτηκε και φώναξε: «Δεν είμαστε πια αυταρχικοί. Έχουμε γίνει λαπάδες», κάνοντας κάποιους να συμφωνήσουν μαζί του. «Τα όπλα μας είναι απαρχαιωμένα», είπε κάποιος άλλος, έχοντας ένα πιστόλι Λούγκερ. «Δεν μας υποστηρίζουν αρκετά οι μεγάλες δυνάμεις», είπε ένας τρίτος. Ο Λάνσκι, αν και διαφωνούσε, έγνεφε καταφατικά για να μην προδιαθέσει αρνητικά το δύσκολο κοινό του. Είπε: «Έχετε ακούσει για τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα? Τόσα λοιπόν είχαν και όλοι οι δικτάτορες μέχρι σήμερα. Δεν μιλάω για αυτά της ψυχής, αλλά για 7 ολέθρια σφάλματα που έκαναν οι προκάτοχοί σας. Μετά από ενδελεχή έρευνα που έκανα, εντόπισα 7 λόγους που αποτυγχάνουν. Πρώτα απ' όλα, η φανερή και απότομη ανατροπή του συντάγματος δημιουργεί αντανακλαστικά ένστικτα στο λαό. Ξέρετε, σαν το βάτραχο με το βραστό νερό. Αυτό που αν βάλεις βάτραχο σε γαυτό νερό θα πεταχτεί έξω, ενώ αν δυναμώνεις τη φωτιά αργά αργά θα συνεχίσει και θα κάτσει μέχρι να πεθάνει. Ε?» Και συνέχισε: «Η κατάργηση των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων θα χτιστεί σταδιακά μέσα από τεχνητές κρίσεις και μάλιστα
Όχι από το δικτάτορα. Γιατί το δεύτερο αμάρτημα είναι ότι τα μέτρα καταστολής και επιτήρησης, αυτά εφάρμοζε ο κάθε δικτάτορας με αποτέλεσμα τη γρήγορη φθορά του. Αντί για αυτόν λοιπόν, καλύτερα να συγκεντρώσουν το θυμό τους οι πολιτικοί, ώστε... Δεν πρόλαβε, λέει, να ολοκληρώσει τη φράση του και κάποιοι θερμόαιμοι άρχισαν να φωνάζουν. Μα αν δεν εφαρμόσει αυτό στα μέτρα και δεν λιώσει τα σκουλίκια τους αντιστασιακούς, πώς θα έχει κύρος, ποιος θα τον φοβηθεί, φώναζε ένας γυμνασμένος με θεόρατα μπράτσα. Κάποιος άλλος έλεγε, «Λούλη, μισή οκάσανε σένα, με κουστούμάκι. Σαν και σένα θα κάνουνε κάποιοι όλα αυτά χωρίς όπλα?» Ο Λάνσκι, παρά τις προσβολές, έμεινε ψύχρεμος. Άλλωστε γνώριζε τι θα αντιμετώπιζε πριν ξεκινήσει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για αυτό το συνέδριο. Έτσι, με λίγο πιο επιβλητική φωνή, συνέχισε. Ναι. Οι πολιτικοί θα εφαρμόσουν τα μέτρα που θα βρείτε εσείς έτοιμα. Αυτοί θα καταρρεύσουν με τα σκάνδαλα, τις κρίσεις και την απόγνωση του κόσμου και εσείς θα είστε οι σωτήρες. Εσείς που θα έχετε λειτουργήσει στο παρασκήνιο και που όταν σημάνει η ώρα θα βγείτε στο προσκήνιο. Όσο για το κουστούμάκι, αγαπητέ μου, το βγάζω κι εγώ όταν δεν είμαι ανάμεσα σε πολύ κόσμο, είπε χαμογελώντας ο κύριος Λάνσκι. Έπειτα σοβάρεψε και για λίγες στιγμές παρέμεινε σκεπτικός πριν συνεχίσει. Ναι, ο πολύς κόσμος, αμάρτημα κι αυτό, όταν βγείτε στο προσκήνιο θα πρέπει να είναι αισθητά λιγότερος και ελεγχόμενος. Σε όλες τις χώρες, τον διέκοψε αυτός που τον είχε κοροϊδέψει πριν, παντού, και αυτό απαιτεί συνεργασία με ομοειδεάτες από άλλα κράτη. Το να ενεργεί καθένας μόνος του είναι άλλο ένα σοβαρό αμάρτημα, γιατί τα ελεύθερα κράτη θα αποτελούν παράδειγμα ελευθερίας και γη της επαγγελίας, είτε για φυγάδες του καθεστώντος, είτε για προδότες. Όσο για τους προδότες, η αναποτελεσματική αντιμετώπιση τους είναι το πέμπτο αμάρτημα. Τα εκτελεστικά όργανα που παρακούν εντολές και αποκαλύπτουν μυστικά είναι σαν τη σφαίρα στα παλιά όπλα. Ακόμα και πολύ μπαρούτι να έχει η θαλάμη από την αγανάκτηση του κόσμου, λίγο σαματά θα κάνει από μόνο του. Η σφαίρα είναι αυτή που θα σκοτώσει. Το κοινό, όντας εξοικειωμένο με τα όπλα, έδειξε πως καταλαβαίνει. Ο Λάνσκι, ικανοποιημένος με την παρόρμηση, με την παρομοίωση του Λάνσκι, την οποία διάλεξε, συνέχισε. Αλλά και από το λαό, πόσοι είναι αυτοί που αντιδρούν τελικά? Όσοι χωράνε κάτω από τις επίστριες, πετάχτηκε κάποιος που φορούσε στρατιωτική στολή και προκάλεσε χερέκακα σχόλια από τους υπόλοιπους. Κι όμως, το είδος του εκβιασμού είναι το έκτο αμάρτημα που καθορίζει πόσοι θα αντισταθούν. Πρόλαβε να ξαναπάρει ο Λάνσκι, αυτός ο επικεφαλής του συνεδρίου, που μιλούσε και εξηγούσε το «κάντο όπως η μαφία».
ο οποίος είπε το εξής: «Το είδος του εκβιασμού είναι το έκτο αμάρτημα που καθορίζει πώς θα αντισταθούν. Και το έβδομο αμάρτημα, το σχήμα της οργάνωσης, το απλοϊκό σχήμα με έναν ή λίγους δικτάτορες και κάποιους οπλισμένους υπό τις διαταγές τους». Είναι πολύ παροχημένο. Εδώ λοιπόν έρχεται να δώσει απάντηση, την απάντηση, ο τίτλος αυτής της παρουσίασης. «Κάντο όπως η μαφία». Με το σχήμα που χρησιμοποιεί εδώ και πολλές δεκαετίες, έρονται όλα τα εμπόδια. «Και ποιο σχήμα είναι αυτό?» ρώτησε ένας ανυπόμονος ακροατής. «Η πυραμίδα», απάντησε ο Λάνσκι. «Η μαφία οργανώνεται σε αυτό το σχήμα. Δεν αναφέρομαι στην Γκαμόρα που ακολουθεί οριζόντια οργάνωση, γιατί αυτό δημιουργεί έρηδες μεταξύ των μελών. Με την πυραμίδα και την κάθετη οργάνωση, το πάνω επίπεδο δίνει εντολές στο αμέσως παρακάτω. Καθένας γνωρίζει ανθρώπους μόνο στο δικό του επίπεδο και μέχρι ένα επίπεδο πάνω. Στο σχήμα αυτό θα ανήκουν ακόμα και οι αντιπολιτευόμενοι. Γιατί να είναι εχθροί και να εξορίζονται? Γιατί είναι αποβράσματα που θέλουν από μία σφαίρα στο κεφάλι», τον διέκοψε οριόμενος ο σύνεδρος που είχε το όπλο. «Και όμως είναι χρησιμότατοι. Θα τους βάλουμε να κατηγορούν ό,τι εμείς θέλουμε να αλλάξουμε. Κόμματα και μέσα ενημέρωσης που θα μας ανήκουν θα είναι κατ' επίφαση αντίθετα. Θα εξυπηρετούν όλα τον ίδιο σκοπό, είτε από αριστερά είτε από δεξιά. Στα βασικά θέματα θα επικρατεί μόνο μία άποψη, σαν αξίωμα. Μετά από λίγο, όπως και στη μαφία, τίποτα και κανένας δεν θα μπορεί να αναρχηθεί ψηλά, επιστημονικά, επιχειρηματικά, πολιτικά, αν αυτός δεν είναι μέλος της οικογένειας της μαφίας. Ο ένας θα βοηθά τον άλλον. Τα μέσα ενημέρωσης θα προβάλλουν συνέχεια αυτούς τους πολιτικούς που θέλουμε να προαχθούν. Γι' αυτό και θα είναι τα πρώτα που θα βάλουμε στο χέρι. Το κεφάλαιο θα επιδοτεί τα μέσα ενημέρωσης και τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες θα τεκμηριώνουν τις αποφάσεις των πολιτικών. Οι πολιτικοί θα νομοθετούν για το κεφάλαιο. Παρένθεση. Το ζούμε τώρα? Ή μήπως είστε τίποτα φασιστάκια που αυτό λογικά δεν σας αγγίζει συναισθηματικά? Λογικό. Τα μέσα ενημέρωσης λοιπόν θα προβάλλουν συνέχεια τους πολιτικούς που θέλουμε να προαχθούν. Πάμε στο κείμενο. «Εγώ είμαι ζωγράφος στο επάγγελμα». «Ζωγράφος στο επάγγελμα», λέει. «Θα μπορώ να μπω στο σχήμα?» Ένας από τους σύνεδρους διέκοψε τον κεντρικό ομιλητή, τον Λάνσκι, και του έκανε αυτή την ερώτηση. Απάντηση. «Και η στρατευμένη τέχνη καλοδεχούμενη», είπε ο κύριος Λάνσκι.
Άλλωστε, οτιδήποτε εντάσσεται στην κατήχηση, ακούστε, οτιδήποτε εντάσσεται στην κατήχηση, όπως σχολεία, πανεπιστήμια, μουσική, κινηματογράφος και τα σχετικά, είναι μέρος της προετοιμασίας. Η δε ένταξη στην οργάνωση θα αφορά ανθρώπους από όλες τις χώρες και κοινωνικές τάξεις, όπως ακριβώς είναι απλωμένα τα πλοκάμια της μαφίας. Θα είμαστε σε θέση να μαθαίνουμε τα μυστικά των κρατών. Έτσι, όταν δοθεί το σύνθημα, θα υποστηριχθεί η ανατροπή σε όσο το δυνατόν περισσότερα έθνη. Και θα βρεθεί τόσος κόσμος να ενταχθεί στην οργάνωση, πετάχτηκε κάποιος κρατώντας ένα πούρο. Η ένταξη των νεοεισερχόμενων στην οργάνωση θα γίνεται με μία υπόσχεση αλληλοβοήθειας και γρήγορου πλουτισμού. Έτσι δεν γίνεται και στη μαφία. Τόσοι ματαιόδοξοι, φιλάργυροι και κενοί υπάρχουν εκεί έξω. Άλλωστε, η οργάνωση θα έχει παρακλάδια για όλα τα γούστα. Για εθνικόφρονες, ανθρωπιστές, φιλόζωους, κομμουνιστές, θρήσκους, ό,τι αγαπά ο καθένας. «Και είναι δυνατόν να μην διαρρεύσει ένα τέτοιο σχέδιο που θα υποστηρίζεται σε τόσες χώρες?» πετάχτηκε ο ίδιος άνθρωπος και ρώτησε, κραδένοντας το πούρο με τη στάχτη να πέφτει στο πάτωμα. «Μόνο όσοι είναι στα ψηλότερα επίπεδα της πυραμίδας θα γνωρίζουν και θα έχουν αποκτήσει μεγάλο πλούτο και εξουσία που δεν θα θέλουν να χάσουν. Η αλλαγή επιπέδου θα απαιτεί ειδικό τελετουργικό και όρκους αίματος. Η ανέλξη κάποιου θα έχει προαπαιτούμενο. Θα έχει να κάνει με κάτι αποτρόπαιο.» Να κάνω μία παρένθεση εδώ, όσο σας διαβάζω το κείμενο αυτό. Μπορείτε να καταλάβετε, να κάνετε κατευθείαν τη διασύνδεση με αυτά που γίνονται τώρα. Ακόμη και για το έγκλημα των τεμπών μιλάει εδώ μέσα, κρυπτογραφημένο. Ακόμη και για αυτό. Αλλά ας πούμε παρακάτω. Προαπαιτούμενο λοιπόν για την ανέλυξη κάποιου θα έχει να κάνει με κάτι αποτρόπαιο, για το οποίο θα υπάρχουν οι αποδείξεις σε ένα συρτάρι κρυμμένες. Καταλαβαίνετε. Μέχρι λοιπόν να ανέλθει κάποιος, υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί η υπακοή του. Και καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται συνεχώς, η επιτήρηση των μελών θα γίνεται όλο και πιο εύκολη. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ασφαλιστικές δικλείδες υπακοής εντός του συστήματος και απαλήφουν το ανμάρτημα των μελλοντικών προδοτών. Όσο για τους εκτός οικογενείας, το πόπολο, χρειάζονται οι κατάλληλες συγκυρίες για να εκβιαστούν, αλλά για αυτό θα σας μιλήσω αργότερα. Εδώ έκανε μία παύση για να δώσει το χρόνο στο κοινό να αφομοιώσει τις πληροφορίες. Ένιωθε πως πολλοί από τους σύνεδρους δεν πίστευαν ότι μπορεί να οργανωθεί μία τέτοια επιχείρηση. Αλλά σκέφτηκε πως το πιο πιστικό επιχείρημα είναι η ίδια η πράξη. Και συνέχισε. Στη μαφία, τόσα χρόνια με τις βάναυσες εκτελέσεις για παραδειγματισμό, φροντίζουμε να τις μαθαίνουν όσοι είναι εντός της οργάνωσης. Για τους υπόλοιπους είναι απλά ατυχήματα ή τυχαία εγκλήματα. Το χρήμα και η εξουσία συγκεντρώθηκε σε λίγους εντός της οικογενείας. Κανένας δεν γνωρίζει από ποια μέλη απαρτίζεται, τι σχέδια έχει και παραμένει ανέγκυχτη. Μετά από κάποιο διάστημα, το σχέδιο, σε εισαγωγικά, κάντο όπως η μαφία, θα καταφέρει, και δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του, όπως πάντα υπάρχει κάποιος παπατρέχας, ο οποίος διακόπτει τον ομιλητή και του λέει, σε αυτή την περίπτωση, «Για περίμενε ένα λεπτό», τον διέκοψε ο τύπος με το Λούγκερ. «Όταν λες κάποιο διάστημα
Τι ακριβώς εννοείς? Όπως έχετε καταλάβει, η οργάνωση αυτή της οικογένειας δεν μπορεί να στηθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζονται αρκετά χρόνια προετοιμασίας στο παρασκήνιο και... Δεν ήθελα να το πει αυτό, ο Λάνσκι, και σταμάτησε απότομα. Την τελευταία πρόταση δεν έπρεπε καν να την ξεκινήσει. Έπρεπε να την κρατήσει για το τέλος της ομιλίας του. Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση ρωτήθηκε πάλι. Ήρθες στο συνέδριό μας να το παίξεις έξυπνος με σχέδια για τον επόμενο αιώνα? Βρε παλιομαφιόζε, για τα εγγόνια μου θα στήσω τέτοια οργάνωση? Πετάξτε τον έξω, άρχισαν να εξεγείρονται. Εξαγριώθηκαν, δεν τους άρεσε. Και κάπου εκεί ο Λάνσκι κοίταξε προς τη μεριά του ανθρώπου που τον προλόγησε, μήπως και πάρει κάποια συμπαράσταση. Αυτός ανασήκωσε τους ώμους του και κοίταξε από την άλλη πλευρά. Οι πιο θερμόαιμοι τον είχαν περικυκλώσει και καθώς ήταν άπλος, η κατάσταση έδειχνε επικίνδυνη για το διανοούμενο μαφιόζο. Έκανε λίγα βήματα πίσω, ψέλισε 2-3 λέξεις ακατάληπτες στα εβραϊκά και με τις άκρες των ματιών του έψαχνε για κάποια διέξοδο. Ευτυχώς για τον Λάνσκι, επενέβησαν στο παραπέντε οι άντρες της ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια είχε καθιερωθεί η παρουσία οπλισμένων αντρών για το συγκεκριμένο συνέδριο, ώστε να αποτρέπουν κακόβουλες ενέργειες. Η κάλυψη της ετήσιας αυτής της συνάντησης από τα μέσα ενημέρωσης και η άγαρμη συμπεριφορά των προσκεκλημένων είχαν κάνει τις συνεδριάσεις γνωστές στο ευρύ κοινό. Μόνο που αυτή τη φορά η ασφάλεια δεν επενέβη για κάποια εξωτερική απειλή ή διαμαρτυρία, αλλά για να ηρεμήσει τα πνεύματα εντός του συνεδρίου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή παρακολουθείτε την εκπομπή σε ζωντανή αναμετάδοση από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Γιά. Πάμε τώρα με το δεύτερο μέρος του κειμένου που σας διάβαζα με τίτλο «Κάντο όπως η μαφία». Εδώ να σας κάνω μια παρένθεση. Όλο αυτό πραγματικά είναι ένα σχέδιο που εφαρμόζεται σε πολλές κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας. Μπορείτε και είμαι σίγουρη ότι έχετε κάνει παραλληλισμούς όση ώρα σας το διαβάζω, γιατί και εγώ έκανα πιθανότατα ακριβώς τους ίδιους παραλληλισμούς με τις τακτικές που ακολουθούν οι κυβερνώντες ως επιτοπλίστων στη χώρα μας. Όσο περισσότερες φορές ακούτε ή διαβάζετε αυτό το κείμενο, τόσο περισσότερα μηνύματα παίρνετε, που είναι πολλά αποκρυπτογραφημένα. Και πρέπει να κάνεις τη διασύνδεση. Οι ακροατές του Focus FM είναι αρκετά έξυπνοι σε σχέση με το μέσο όρο νοημοσύνης του Έλληνα. Έχουν ανοιχτά μάτια, ανοιχτά αυτιά, διέστηση, συνέστημα, όλα όσα γενικότερα θα χαρακτήριζαν έναν άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο. Πάμε όμως παρακάτω στο κείμενο. Αφού έγινε λοιπόν ένα μπάχαλο, τέλος πάντων, μετά από συνεχείς προσπάθειες κατευγνασμού και διαπραγματεύσεων, οι σύνεδροι επέστρεψαν στη θέση τους. Τα λίγα λεπτά που απέμειναν για το τέλος της ομιλίας και ο πλουσιοπάροχος Μπουφές που τους περίμενε, στάθηκαν τα βασικότερα επιχειρήματα για να πιστούν.
ο Λάνσκι, ο μαφιόζος που κάνει τα μαθήματα, να σας υπενθυμίσω, ή για όσους συντονιστήκατε τώρα, είναι αυτός που διδάσκει σε ένα συνέδριο, μιλάει για τους τρόπους με τους οποίους δρά η μαφία και πώς παίρνει και διατηρεί την εξουσία και πώς τη μεταβιβάζει και πώς πραγματοποιεί τα σχέδιά της. Ο Λάνσκι λοιπόν σκούπισε με το μαντίλι του τον υδρότα στο πρόσωπό του και βρήκε το θάρρος να πλησιάσει ξανά το μικρόφωνο. Πάρε τη μεγάλη αυτοπεποίθηση που του διέκρινε, το τρέμουλο στη φωνή του, δεν το απέφυγε καθώς συνέχισε την ομιλία του. «Δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοιες αντιδράσεις. Η εμπιστοσύνη που απολαμβάνω στην άλλη άκρη του Ατλαντικού μου επιτρέπει να μιλάω και να κλείνω συμφωνίες, αφήνοντας στην άκρη τα όπλα και τη βία. Παρακαλώ για την υπομονή σας, ώστε να καταλάβετε πλήρως το σχέδιο που σας αναπτύσσω. Είναι επιτυχημένο και δοκιμασμένο, ενώ οι δικτατορίες αποτυγχάνουν. Δείτε τη μαφία πώς ακριβώς...» Άλλος ένας τον διέκοψε. «Μας έχεις πρίξει με τη μαφία σου. Γιατί δεν μας λες καλύτερα για τους Ιταλούς εισαγγελείς που σας κυνηγάνε τώρα?» Τον διέκοψε αυτός ο εκνευρισμένος τύπος που γυάλιζε ένα όπλο. Ξεχνώντας πολύ σύντομα κιόλας την υπομονή που συνέστησαν οι άντρες της ασφάλειας, συνέχισε. «Σαν να μην πίστεψαν και πολλοί ότι ήταν αυτοκτονία. Για τον τραπεζίτη του Θεού, λέω, μαφιόζε, που βρέθηκε κρεμασμένος στη γέφυρα Blackfriars στο Λονδίνο. Όσοι γνώριζαν την υπόθεση, χαμογέλασαν χέρα κακά, νομίζοντας ότι θα στριμωχτεί ο Λάνσκι και περίμεναν την απάντησή του. Επί έναν αιώνα ήμασταν άγνωστοι. Όσοι έλεγαν για εμάς ήταν η τρελή του χωριού. Και οι εισαγγελείς που μας αποκάλυψαν τιμωρήθηκαν», απολογήθηκε ο Λάνσκι. Και συνέχισε ανακτώντας πλήρως το θάρρος του. «Ήταν λάθος ότι προσπαθήσαμε να μείνουμε τελείως άγνωστοι. Έπρεπε να υπάρχουμε ως βιτρίνα που κάνει αγαθοεργίες. Μπιλάκο, και για σένα μιλάει εδώ μέσα. Για τον Γκέιτς μιλάω εγώ. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχουμε ως βιτρίνα που κάνει αγαθοεργίες. Κάτι που προτείνω και στο σχέδιο που σας αναπτύσσω. Όσο για την υπόθεση του τραπεζίτη, ας πούμε ότι ένα από τα πλοκάμια μας γρατζουνίστηκε κάπως. Το σχέδιο, κάντο όπως η μαφία, όμως δεν αποτυγχάνει αν προετοιμαστεί καλά. Η στόχευση αλλάζει μόνο. Αντί να επιδιώκετε μόνο πλούτο και τοπική εξουσία, με το ίδιο σχέδιο θα κατακτήσετε τον κόσμο και...» Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση πάλι. Σταμάτησε απότομα. Έμεινε λίγες στιγμές αμήλυτος και κοίταξε το κοινό προσεκτικά, αναλογιζόμενος πόσο εχθρικά διακείμενο ήταν. Ζήγησε για λίγο τις σκέψεις του και αποφάσισε να μοιραστεί περισσότερα μαζί τους. Μήπως και τους κερδίσει. Κάποια από τα πολλά που ο Ρόθσταϊν, ο μέντορας του, του είχε εκμυστηρευτεί. «Κι όμως, κύριοι, υπήρξε κάποιος που εφάρμοσε το σχέδιο που σας αναπτύσσω και έφτασε πολύ κοντά στην επιτυχία, μερικές δεκαετίες πριν. Αλλά κάποια θανάσιμα αμαρτήματα του στέρισαν την παραμονή στην εξουσία. Δυστυχώς για όλους μας, εφάρμοσε ο ίδιος τα μέτρα και συνεργάστηκε μόνο με λίγα κράτη. Έκανε τους λάθους εκβιασμούς και έκανε υπέρμετρη χρήση όπλων». «Για το Χίτλερ μας λες?» τον διέκοψε ο τύπος με το όπλο. «Ακριβώς», απάντησε με ικανοποίηση ο Λάνσκι για τη σπάνια αναλαμπή από ένα τέτοιο κοινό. «Και τι σχέση έχουν, ρε, οι Ναζί με τους μαφιόζους και με αυτά που μας τσαμπουνάς τόση ώρα?» Ο Αδόλφος ακολούθησε έστω και με παραλήψεις το σχέδιο που από αυτό το βάθρος σας αναπτύσσω. «Μείωσε τον πληθυσμό με το πρόγραμμα ευγονικής, τις μάχες και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αντιμετώπισε με σιδερένια πυγμή τους αντιφρονούντες και προδότες στα τον Στάουμφερμπεργκ. Αναδύθηκε μέσα από οργάνωση και αξιοποίησε τους πόρους της». «Ποια οργάνωση, βρε κοντοπίθαρε?» «Οι ηγετικές του ικανότητες τον ανέδειξαν και παρακίνησε σωστά το λαό του», τον διέκοψε ένας γυμνασμένος από το κοινό. «Μην είστε αφελείς», είπε ο Λάνσκι.
Πού βρήκε τα χρήματα για να στήσει την πιο ακριβή πολεμική μηχανή όλων των εποχών? Από μια ιτημένη χώρα που χρωστούσε σε αποζημιώσεις ακόμα και το τελευταίο λίτρο μπύρας που είχε στα βαρέλια της. Ή μήπως ο Χίτλερ ήταν ένας απλός δεκανέας που αναδύθηκε από τις μάζες επειδή ήταν ρήτορας? Για ψάξτε καλύτερα τι ήταν η Θούλη. Θούλη, εντωμεταξύ, να σας πω, εγώ μπήκα και είδα ότι ήταν ένα όρος, λέει, το οποίο δεν ξέρουν αν είναι. Αναφέρεται στη μυθολογία, αλλά δεν ξέρουν αν είναι αληθινό. Ή είναι ένας μύθος. Οι τελευταίες προτάσεις του Λάνσκι έβαλαν το κοινό σε σκέψεις. Την ησυχία που επικράτησε για λίγες στιγμές την εκμεταλλεύτηκε ο Λάνσκι για να προχωρήσει την ομιλία του. Μετά το στάδιο της προετοιμασίας, ολόκληρες χώρες θα αποτελούνται από τη μεγάλη μας οικογένεια. Στρατιές απόρων, σώματα ασφαλείας και πολιτικούς, παύλα, μαριονέτες. Τα μεσαία στρώματα που θα έχουν κυβερνήσει, κάτω από τις δικές μας οδηγίες βέβαια, θα το κάνουν όλο και χειρότερα. Ο κόσμος θα σταματήσει να ασχολείται με την πολιτική και θα απογοητευτεί, θα αγανακτήσει. Έτσι, ούτε απότομα θα γίνει η ανατροπή, ούτε η εφαρμογή των δικτατορικών μέτρων θα έχει πραγματοποιηθεί από εμάς. Και την κατάλληλη στιγμή θα δοθεί το σύνθημα για το στάδιο της εκτέλεσης. Ποια στιγμή και ποιο σύνθημα, πετάχτηκε κάποιος από το κοινό. Υπάρχουν κάποια χρονικά παράθυρα όπου η δραστηριότητα του ήλιου εντείνεται, ενώ στο μαγνητικό πεδίο της γης δημιουργούνται ρήγματα. Είναι ένα φαινόμενο με μια σχετική περιοδικότητα ανά τους αιώνες. Το κλίμα αλλάζει, η υγεία των ανθρώπων κλονίζεται, γεωφυσικές καταστροφές συμβαίνουν. Κατά τη βιβλική έκφραση δηλαδή, σεισμοί, ελλειμμοί, καταποντισμοί. Πρόκειται για μοναδικές ευκαιρίες που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για την ανατροπή. Βλέπει Θεσσαλία, θα πω εγώ. Να, μια μεγάλη στιγμή, μια φυσική καταστροφή. Καθώς θα έχουμε προσελκύσει εδώ και χρόνια στη μεγάλη μας οικογένεια πολιτικούς, μέσα ενημέρωσης και επιστήμονες, θα είναι δύσκολο να πείσουμε τον κόσμο ότι είναι υπεύθυνος για ό,τι του συμβαίνει. Ενός λεπτού σιγή εδώ. Σας παρακαλώ και σκεφτείτε. Για όλα φταίμε εμείς. Σε λίγο και για το έγκλημα των τεμπών. Αλλά ας πάμε παρακάτω στο κείμενο. Ακριβώς, φυσικά το κλίμα αλλάζει, πάντα αλλάζει, εξήγησε ο μαφιόζος Σολάνσκι. Στην πραγματικότητα, το τοπίο στο οποίο ζούμε τώρα διαμορφώνεται από την κλιματική αλλαγή. Εμείς όμως θα τονίζουμε τα αρνητικά που θα ακούγονται σαν απειλές. Και τα μεγάλα παγκόσμια προβλήματα θα αναλάβουν να διαχειριστούν υπερεθνικοί οργανισμοί. Θα κάνουμε τον κόσμο να αποδεχθεί νόμους και καταπάτηση του συντάγματος για το καλό, όπως ακριβώς έκανε και ο Αδόλφος. Μόνο που σε αντίθεση με την κατοχή του Χίτλερ, οι απόβλητοι της κοινωνίας δεν θα είναι πλέον αυτοί που συνεργάστηκαν με αυτόν, αλλά αυτοί που θα αντιδράσουν. Αυτοί που θα αρνούνται την αλήθεια μας. Οι υπόλοιποι θα δεχθούν οικειοθελώς ή θα εκβιαστούν να καταναλώσουν τα δικά μας φάρμακα και τις δικές μας τροφές για το καλό τους. Έτσι ο πληθυσμός θα μειωθεί ανέμακτα, χωρίς όπλα και εισβολές. «Και πώς θα εκβιαστεί να επακούσει τις εντολές μας χωρίς χρήση όπλων?» τον διέκοψε ένας στρατιωτικός, υπενθυμίζοντάς του ότι στην παντοκρατορία, συγγνώμη, του Φίρερ, υπήρχε και ένα εμπιφόρτη. «Οι φόροι που θα επιβληθούν για να προστατεύσουν το περιβάλλον θα καταστήσουν ασύμφορο για κάποιον να έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο, σπίτι, μέχρι και παιδιά. Η καλλιεργήσιμη γη, οι εταιρείες τροφίμων θα έχουν περάσει στα χέρια μας και στην πραγματική πείνα θα είναι ένας άσος στο μανίκι μας. Με χρεοκοπίες που θα μπορούμε να προκαλέσουμε, θα επιβάλλουμε ηλεκτρονικό χρήμα για να έχουμε και τον πλήρη έλεγχο των συναλλαγών. Σε αυτές τις συνθήκες θα ευδοκιμούν οι εγκληματίες και τη δράση τους θα την υπερτονίζουμε, για την οποία φυσικά η λύση θα είναι η αύξηση της επιτήρησης. Καταλαβαίνετε τώρα
τον εκβιασμό, χωρίς δική του κατοικία και μετακίνηση, εγκλεισμούς σε στενά αστικά κέντρα και αστυνόμευση με πενιχρό ρυθμό μισθό βασισμένο στα επιδόματα, ο κόσμος θα καταντήσει άβουλο πιόνι στα χέρια μας. Ένας μοναδικός αριθμός που θα υπάρχει μόνο αν είναι υπάκουος. Κάποιος από το κοινό τον διέκοψε πάλι και ρώτησε: «Και είναι έξυπνο να προκαλέσουμε χρεοκοπίες για να χάσουμε κι εμείς ό,τι με κόπο έχουμε συγκεντρώσει?» Για να λάβει την απάντηση, «Εμείς θα γνωρίζουμε το πότε θα γίνει αυτό και θα έχουμε πάρει τα μέτρα μας», απάντησε με σιγουριά ο Λάνσκι. «Μετά από λίγο θα βγούμε στο προσκήνιο σαν σωτήρες σε μια κατάσταση που δεν θα είναι προφανές ότι τη δημιουργήσαμε εμείς. Οι πολιτικοί θα έχουν κυνηγηθεί για τα αδιέξοδα που προκάλεσαν, ενώ εμείς, σε συνέχεια των πανεθνικών οργανισμών, θα προτείνουμε την εγκαθίδρυση παγκόσμιας κυβέρνησης για επίλυση των προβλημάτων με τα μέσα που θα διαθέτουμε. Με ένα βασιλέα και εσάς για έπαρχους. Πάντως, είτε πετύχει το σχέδιο, είτε αποτύχει και προσπαθήσουμε ξανά μετά από χρόνια, τα χαμηλόβαθμα και μεσαία μέλη της οργάνωσης θα πρέπει να τα εξοντώσουμε. Έτσι δεν θα μπορεί να οργανωθεί απόπειρα εναντίον μας στην πρώτη περίπτωση, ούτε θα αποκαλυφθεί το σχέδιό μας στη δεύτερη». Εδώ πάλι κάποιος από το κοινό τον διέκοψε και κάποιος άλλος πάλι για ερωτήσεις. «Άμπα, παίζει και να αποτύχει το σχέδιό σου, επιστήμονα? Έπαρχη, δηλαδή κάτι σαν βλάχο δήμαρχη? Και αν δεν προλάβουμε, ρε μισοριξιά, να ανέλθουμε τα επίπεδα, θα μας βρουν σε χαντάκι? Και ποιος θα είναι ο βασιλέας δηλαδή? Μήπως προορίζεις το τομάρι σου για το αξίωμα?» Ο γυμνασμένος με τα μεγάλα μπράτσα, ο τύπος με το χακί και οι υπόλοιποι, και για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτά πετάχτηκαν από τη θέση τους και πήγαν απειλητικά προς το βάθρο. Η ασφάλεια δεν στάθηκε ικανή να συγκρατήσει το μενόμενο πλήθος. Ο Λάνσκι σκέφτηκε να δραπετεύσει, αλλά ούτε η ηλικία του επέτρεπε διασκελισμούς, ούτε η έξοδος βρισκόταν στο πίσω μέρος της αίθουσας. Δυστυχώς για αυτόν έπρεπε να περάσει μέσα από τους σύνεδρους που έρχονταν κατά πάνω του για να φτάσει στην πόρτα. Αρκέστηκε να βγάλει λόγια απόγνωσης και συμβιβασμού, απλώνοντας προστατευτικά τα χέρια του. «Δεν είναι τόσο άσχημο όσο νομίζετε. Θα έχετε κι εσείς εξουσία και χρήμα που θα διατηρηθούν για πάντα. Θα συνεχίσετε το όραμα του αδόλφου». Τα καθησυχαστικά αυτά λόγια δεν στάθηκαν ικανά να σταματήσουν την επέλαση των αγρίκων του συνεδρίου. Έπιασαν το μαφιόζο από τα προτεταμένα χέρια του, τον σήκωσαν ψηλά και τον οδήγησαν στην έξοδο. Την ομάδα που κουβαλούσε το Λάνσκι ακολούθησε και το υπόλοιπο πλήθος με βρισιές, γιουχαίσματα και χαχανιτά. Την κακή, κακώς, εκπαραθύρωσή του από το συνέδριο, προσπάθησε να αποσοβήσει ο Λάνσκι με τις τελευταίες προτροπές. «Σταματήστε, ακούστε με, ίσως και να μην χρειαστεί να περιμένετε μέχρι τα χρονικά παράθυρα. Θα μπορείτε να τα εξομοιώσετε μόνοι σας με την τεχνολογία. Νέες ανακαλύψεις έρχονται, το διάστημα θα σας ανήκει. Τα μέσα ενημέρωσης θα φέρουν την καταστροφή που θέλετε. Αφήστε με κάτω να σας εξηγήσω». Δυστυχώς, για το διανοούμενο μαφιόζο, οριακά άκουγαν τις φωνές του οι σύνεδροι μέσα στον μπανζουρλισμό. Έφτασαν στην έξοδο και τον εξφενδόνησαν από τις σκάλες χωρίς κανένα ενδιασμό, ούτε για την ηλικία του. 7 μήνες μετά, ο Λάνσκι έμελε να αφήσει την τελευταία του πνοή σε στενό οικογενειακό κύκλο στην έπαυλή του στη Φλόριντα. Η επίσημη ιατρική διάγνωση ήταν καρκίνος του πνεύμονα, που αν και τον ταλαιπωρούσε για μία δεκαετία, δεν είχε καταφέρει μέχρι τότε να τον καταβάλει. Λίγοι γνώριζαν ότι τη χαριστική βολή δεν την έδωσε η ασθένεια, αλλά η στενοχώρια για το μεγαλόπνοο σχέδιό του που δεν είδε να γίνεται πράξη. Μη μου πείτε ότι δεν ήταν καταπληκτικό. Μη μου πείτε ότι δεν σας μιλάει ξεκάθαρα και με λεπτομέρειες για τα μεγαλεπίβολα σχέδια που έχουν αυτή η μικρή ομάδα της ελίτ που κυβερνάει τον κόσμο. Και μη μου πείτε ότι τα σκευάσματα ποτέ ξανά άλλοτε, μην το ακούσω από κανέναν, ότι τα σκευάσματα που φέρανε και επιβάλλανε με τη βία ήταν 1%, ούτε 1% για το καλό μας. Γιατί δεν έχουν δικαιολογία κανείς μέσα από τη Βουλή
να διαφημίζεται με τον μπράτσο στην κάμερα και να μην έχει κάνει ούτε ένα από αυτά τα σκευάσματα. Μπορείτε να ξανακούσετε τη συγκεκριμένη εκπομπή που έχει ανέβει στο κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά. Μπείτε και ξανακούστε την για να δείτε τι γινότανε και τι γίνεται και πού το πάνε όλοι αυτοί που θέλουν το καλό μας, βρε. Μόνο το καλό μας δεν θέλουν. Και φυσικά, όποιος αντιτίθεται, τον εξοντώνουν. Βλέπε Χριστόδουλος και πολλοί, πολλοί άλλοι. Κυρίως στο εξωτερικό, όπου τα σχέδια είναι πολύ πιο καλά οργανωμένα και οι μεγάλες οργανώσεις, για τις οποίες μίλησε ο Λάνσκι λεπτομερώς, όσο μπορούσε, είναι πολύ καλά οργανωμένες. Αυτά από μένα. Να έχετε την αγάπη μου. Καλή σας νύχτα, καλή συνέχεια.